Πράγματι, ο Υπουργός Εσωτερικών μαζί με τον Υπουργό Ανάπτυξης ενημέρωσαν χτες ότι βρέθηκαν τα κονδύλια και αυξήθηκε τελικά το ποσό που αναμενόταν να χορηγηθεί για αυτό το σκοπό. Συνεπώς, μπορούν να γίνουν δεκτές όλες οι αιτήσεις των βρεφών και των ηπίων για το ΕΣΠΑ στους παιδικούς σταθμούς. Άρα, υπολογίζεται ότι ένα νούμερο γύρω στα 90.000 βρέφη και νήπια θα γίνουν δεκτά στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς. Εμείς έχουμε ένα νούμερο μεγαλύτερο από το περσινό, το οποίο θα σας ανακοινώσουμε επίσημα με συνέντευξη τύπου στο τέλος Αυγούστου, όταν βγουν τα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ. Πάντως, οι γονείς των βρεφών και των ηπίων μπορούν να γνωρίζουν και να ξέρουν και να είναι ίσχυοι ότι όλες οι αιτήσεις οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του ΕΣΠΑ θα γίνουν δεκτές και όλα τα βρέφη και τα νήπια θα γίνουν δεκτά στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Καβάλας. Συνεπώς, η χρηματοδότηση θα είναι ακόμη καλύτερη από τις προηγούμενες χρονιές και θα παραδώσουμε ένα νομικό πρόσωπο οικονομικά υγιές, ούτως ώστε η νέα διοίκηση να μπορεί με καλές βάσεις να εφαρμόσει τις πολιτικές της. Σε σχέση με πέρσι, πόσο αυξήθηκε η χρηματοδότηση? Πέρσι νομίζω ήταν 160 εκατομμύρια ευρώ για το ΕΣΠΑ. Η χρηματοδότηση δεν αυξήθηκε σε πανελλήνια βάση, σε πανελλήνιο επίπεδο. Για εμάς όμως που θα έχουμε περισσότερες αιτήσεις μέσω ΕΣΠΑ, θα αυξηθεί γύρω στις 100.000 ευρώ.